για τους καρκίνους είναι καθοριστικές, αλλά και πολύ σοβαρές, γι' αυτό πρέπει να προσέχετε. Για τα λιοντάρια μας, όλη αυτή η όψη έχει να κάνει με τη δουλειά ή ακόμα και με την υγεία. Μπορεί να κάνετε νέα ξεκινήματα τα οποία είναι σημαντικά, αφού βεβαίως βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να τα υποστηρίξετε μια νέα δουλειά, αν ξεκινήσει σε μια νέα κατάσταση. Στον χώρο της υγείας θα πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί και να ασχοληθείτε λίγο με την υγεία σας. Γενικά είστε πολύ δυνατοί, δυναμικοί, κάνετε πολλά πράγματα αυτόν τον καιρό, ειδικά αν είστε γεννημένοι τον Ιούλιο. Ένα ταξίδι στο εξωτερικό, επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά, αλλά και η συναισθηματική σας ζωή φαίνεται ότι μπαίνει σε ένα νέο δρόμο. Λιονταρίνες που επιθυμείτε ένα παιδάκι, φέτος νομίζω ότι είναι μια πολύ ωραία εποχή για να πασχίσετε να το αποκτήσετε. Για τους παρθένους μας, αυτή η έκλειψη είναι καθοριστική για τη συναισθηματική σας ζωή. Παίρνετε αποφάσεις σοβαρές, δεν είναι όψη ευτυχίας, είναι όψη σοβαρότητος. Μπορεί να αποφασίσετε να ασχοληθείτε με τα παιδιά ή με τον ερωτικό σύντροφο, αλλά να κάνετε σοβαρές κινήσεις, οι οποίες θα είναι πολύ σημαντικές από τη μία. Από την άλλη, σε οικογενειακό επίπεδο κάνετε υπερβολές. Προσέχετε λοιπόν τι γίνεται. Ένα οικονομικό θέμα που έχει σχέση με φορείες, δάνεια, ασφάλειες θα σας απασχολεί για πάρα πολύ καιρό. Να ξέρετε ότι για σας από το Μάρτιο που ο ουρανός περνάει στον Ταύρο είναι μια πολύ ωραία όψη, η οποία είναι σημαντική και μάλιστα έβλεπα στο Φεβρουάριο, κάπου εκεί γύρω στις 19 Φεβρουαρίου, εσείς που είστε γεννημένοι τις πρώτες μέρες της Παρθένου, με την Πανσέλινο αυτή μπορεί να κάνετε μία κίνηση ΜΑΤ, η οποία να βοηθήσει και τις δουλειές σας, αλλά και την προσωπική σας ζωή. Για τους ζυγούς μας, όχι των πρώτων ημερών, αλλά όσοι είναι γεννημένοι γύρω στις 7, 8, 9, η έκλειψη αυτή είναι καθοριστική για θέματα που έχουν σχέση με την οικογένεια. Φροντίστε ηλικιωμένα πρόσωπα, προσέχετε την ακίνητη σας περιουσία. Γενικά είναι ένας μήνας έντασης. Ο Άρης είναι απέναντι από το ζώδιό σας. Προσέχετε κρυολογήματα, μικροατυχήματα, ειδικά αν είστε γεννημένοι το Σεπτέμβρη και ολόκληρο το μήνα τον Οκτώβριο είναι καθοριστική. Όμως, ο Δίας ευνοεί την καθημερινή σας ζωή, θα έχετε φίλους κοντά σας, αγαπημένα πρόσωπα και η Αφροδίτη από μεθαύριο που μπαίνει και αυτή στον τοξότη, νομίζω ότι θα βελτιώσει το κλίμα. Γενικά όμως, πρέπει να είστε προσεκτικοί εσείς τουλάχιστον του Δευτέρου Δεκαμέρου. Για τους Σκορπιούς μας είναι μια πάρα πολύ ωραία έκλειψη. Το να λέμε έκλειψη και ωραία δεν συνηθίζεται, ναι. Γιατί συνήθως την έκλειψη την έχουμε συνδυάσει με κάτι κακό. Δεν είναι πάντα έτσι. Η έκλειψη σημαίνει και μια αλλαγή. Δηλαδή μπορεί να αλλάξει η ρότα, να αλλάξει το μυαλό στο κεφάλι σου και να κάνεις άλλα πράγματα. Είναι μια όψη σοβαρότητος. Μπορεί η καθημερινή σας ζωή να είναι βεβαρημένη, να έχετε πολλές υποχρεώσεις, αλλά ουσιαστικά μπορεί να κάνετε ένα νέο ξεκίνημα, το οποίο έχει σχέση και με δουλειά και με την προσωπική σας ζωή και να είναι βελτιωμένη. Τα οικονομικά σας βελτιώνονται. Θέματα που έχουν σχέση με την εργασία ή την υγεία θα πρέπει λίγο να την προσέξετε. Οι τοξότες μας, από τη μία έχετε χαρές με τον Δία και την Αφροδίτη που θα έρθει σε λίγο στο ζώδιό σας, από την άλλη ένα οικονομικό θέμα μπορεί να σας απασχολήσει άμεσα. Μελετήστε πολύ προσεκτικά από τώρα και όλο τον Ιανουάριο κινήσεις που θα κάνετε πέρα σε οικονομικό επίπεδο, το οποίο θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μην αφήσετε τον τοξότη και τον Δία, όλη αυτή τη χαρά που έχετε και την αισιοδοξία, να σας οδηγήσει σε μία κίνηση η οποία θα μπορούσε να είναι λάθος. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει το σωστό και από εκεί και πέρα προχωρήστε. Οι εγώ καιροί μας μέσα στις αλλαγές είστε. Θα περάσει και ο Ερμής απέναντι από το ζώδιο, στο ζώδιό σας. Αυτό σημαίνει ότι θα μάθετε πολλά πράγματα τα οποία είχαν γίνει εγκρυπτό. Αν δηλαδή κάποιοι είχαν ασχοληθεί μαζί σας, κάποια σχόλια μπορεί να είχαν γίνει ή να δούλευε ένα παρασκήνιο, το οποίο εξακολουθεί να δουλεύει, θα το μάθετε τώρα. Η έκλειψη αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική για εσάς που είστε γεννημένοι γύρω στις 6.
πρέπει να πάρετε σοβαρές αποφάσεις και για θέματα που έχουν σχέση με το σύντροφό σας ή τους συνεργάτες, αλλά και για θέματα που έχουν σχέση με τα οικονομικά. Μην βιαστείτε να κάνετε πολλά πράγματα μέσα στον Ιανουάριο, ο οποίος είναι αρκετά δύσκολος και μάλιστα εδώ γύρω στις 22, παραδείγματος χάρη, που γίνεται και η άλλη έκλειψη, πολύ εγώκεροι θα έχετε πολλά οικογενειακά θέματα τα οποία θα σας απασχολήσουν. Γι' αυτό μελετήστε πολύ προσεκτικά τα βήματά σας. Δεν σας φοβάμαι, γιατί πραγματικά οι εγώκεροι ξέρουν πού να πατήσουν και πώς να προχωρήσουν. Είναι πολύ συντηρητικοί, όμως αυτό τον καιρό πρέπει να γίνεται ακόμα πιο συντηρητικοί. Υδροχόοι μου, έχετε, είπαμε, τις ατελείωτες μετακινήσεις που δεν θα κοιμόσαστε. Είπαμε ότι θα είναι φίλοι και θα σας βοηθούν. Όλο αυτό όμως το πράγμα που μαζεύεται στο προηγούμενο από σας ζώδιο, όλοι αυτοί οι πλανήτες που μαζεύονται στο προηγούμενο από σας ζώδιο, σημαίνει, κάτσε εκεί και με σηκώνεσαι, σημαίνει ότι έχετε πολλά στο μυαλό σας ή στην καρδιά σας, τα οποία τα σκέπτεστε, δεν τα κοινολογείτε, υπάρχει ένα παρασκήνιο και πρέπει αυτό τον καιρό να είστε πάρα πολύ συνετοί και συνεπείς. Θα μπορούσα να πω ότι αμέσως μετά τις 24 του μηνός που ο Ερμής θα περάσει στο ζώδιό σας, εκεί θα μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα βάλτε μία τάξη σε όλα αυτά που σας απασχολούν. Σας απασχολούν συνεργάτες και ο σύντροφός σας. Σας απασχολούν τα επαγγελματικά, βεβαίως ο Δίας σώζει τις καταστάσεις. Είναι υπέροχος, τώρα θα περάσει και η Αφροδίτη, αυτό σημαίνει ότι φίλοι σας βοηθούν. Και η δουλειά, πολλή δουλειά σας περιμένει. Τα ψαράκια μας, μπορώ να πω ότι είναι θεαματική αυτή η έκλειψη για σας. Τα ψάρια, επειδή συνήθως είναι πάρα πολύ ονειροπόλα και ανάλογα με τα όνειρά τους προχωράνε, και πολλές φορές τα όνειρα μας δεν είναι πάντοτε αληθινά, ο Κρόνος έρχεται να τους συνετίσει, να τους κάνει πιο σωστούς, πιο σοβαρούς, και η έκλειψη αυτή να σας δείξει αλήθειες που μπορεί να έχουν σχέση με τη συλλογική δουλειά ή ακόμα και με τους φίλους. Δηλαδή αυτόν τον καιρό σοβαρεύεστε, παρά το γεγονός ότι ο Δίας σας σωθεί να είστε υπεραισιόδοξοι και να κάνετε κάποιες κινήσεις οι οποίες μέσα στον Μάρτιο θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικές. Προσέχετε τα οικονομικά σας, γενικά όμως όλοι αυτοί οι πλανήτες σας βοηθούν ώστε να είστε επί της γης και όχι στον ουρανό. Μάλιστα. Να μην υπεραισιοδοξούν. Να μην υπεραισιοδοξούν, να το μελετάμε πολύ προσεκτικά, και αυτό είναι βοήθεια η οποία μπορεί να έρθει και από φίλους ή από συλλογική δουλειά. Λιτσάκι μου. Άτακτο παιδί. Λοιπόν.